Τώρα μαζί μας στο στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός και πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δική μου χαρά είναι που βρίσκομαι εδώ, κύριε Μαραβελίδη, και πάντα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Και τώρα έχουμε και εξελίξεις. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση που έχει το δικό της σχέδιο, το οποίο προβλέπει ελαφρύνσεις περίπου 6 δισεκατομμυρίων στην τριετία. Πολύ μεγάλο μέρος αυτού του νέου σχεδίου βασίζεται στην ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Εσείς πώς το αξιολογείτε? Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπουμε τη νέα κυβέρνηση πρώτα απ' όλα να ξεκινάει με φουλ τις μηχανές και με την πρόθεση να εφαρμόσει τα υποσχεθέντα, θα έλεγα εγώ, προεκλογικά. Πράγματι, είναι ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων 6 δισεκατομμύριων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Θα σας πω ότι για την πρώτη διετία κοστολογείται γύρω στα 2,5 δις. Και μπορώ να κάνω και μια ανάλυση, γιατί πάρα πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο αυτή τη στιγμή για να γίνουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις. Mm. Η κυβέρνηση αυτή ξεκινάει με ένα τρίπτυχο διαφορετικό της προηγούμενης. Δηλαδή, φοροελαφρύνσεις, επενδύσεις, ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να έρθει χωρίς τις δύο πρώτες προϋποθέσεις. Θα σας πω λοιπόν ότι να ξεκινήσουμε από τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Του συντελεστεί από το 28 στο 20 σταδιακά, στο 24 και μετά στο 20. Αυτό μαζί με την μείωση του φόρου μερισμάτων από το 10 στο 5% κοστολογείται περίπου 700 εκατομμύρια. Mm. Αυτό που έχει μεγαλύτερο κόστος είναι η μείωση του έμφυα. Κατά 30%, 20% τον πρώτο χρόνο για το 20 και το υπόλοιπο. Λοιπόν, 10% στη διετία. Αυτό είναι 850 εκατομμύρια. Και το μεγάλο κόστος είναι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από το 24 στο 22 και από το 13 στο 11, που ξεπερνάει τα 900 εκατομμύρια. Άρα θα πρέπει να βρεθούν, αν θέλετε, ισοδύναμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν βρεθεί για το 2019 περίπου 700 εκατομμύρια. Mm. Τα 400 εκατομμύρια είναι από τη χρηματοδότηση των ΔΕΚΟ. Και περίπου 300 εκατομμύρια είναι από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα οποία γλιτώνει το δημόσιο. Άλλα τόσα περίπου κερδίζουμε κι εμείς σαν επιχειρήσεις, απλοποιώντας όλες αυτές τις διαδικασίες, σχέσεις, επιχείρησης, κράτους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καλό είναι να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται. Πριν βεβαίως τον επόμενο χρόνο δεν θα εφαρμοστούν, αυτό είναι γνωστό. Εμάς έχει ξεκινάει τον Ιούλιο ένας γολγοθάς φόρων, 7,5 δισεκατομμυρίων μέχρι το Δεκέμβριο. Όπου δεν αλλάζουν οι συντελεστές, είναι με τους συντελεστές που υπάρχουν σήμερα και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πώς θα τρέξει η οικονομία αυτό το δεύτερο εξάμηνο του έτους, για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδες αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τη διετία και την τετραετία να εφαρμοστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης. Εντάξει, ένας λόγος που δεν μπορούν να γίνουν άλλα πράγματα μέσα στο 2019 είναι γιατί το πλεόνασμα ήδη το εκμεταλλεύτηκε, το έδωσε πίσω στον κόσμο η προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Όμως, σε κάθε περίπτωση, ακούμε για τις ελαφρύνσεις, βλέπουμε το σχέδιο. Εγώ κατανοώ τη λογική του μειώνω τους φόρους, ενισχύω την ανάπτυξη, μεγαλώνω την πίτα της αγοράς, άρα θα έχω πάλι ψηλά έσοδα σαν δημόσιο, οπότε θα πετυχαίνω τους στόχους. Το θέμα είναι να πιστούν και οι θεσμοί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήδη το πρώτο μήνυμα του Eurogroup που μας πέρασε ήταν τηρήστε τα συμφωνηθέντα και συνεχίστε με τις μεταρρυθμίσεις. Το 3,5% πλεόνασμα είναι αδιαπραγμάτευτο. Άρα, όπως είπατε και εσείς, στην εξίσωση η μόνη λύση είναι να μεγαλώσουμε το ΑΕΠ της χώρας. Είδατε ότι, σύμφωνα και με μια έρευνα του ΙΟΒΕ, ότι η ανάπτυξή μας δεν θα ξεπεράσει το 1,8%. Ίσως και 2% φέτος, κάτι το οποίο δεν επαρκεί. Εάν δεν πάμε σε ρυθμούς ανάπτυξης 4%, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε με ευκολία τους στόχους. Θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε νέα μέτρα. Αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι στο τραπέζι της συζήτησης, γιατί έχουμε πλέον πολλές, όχι μόνο προσδοκίες, έχουμε απαιτήσεις ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Εντάξει, αυτό τα νούμερα εγώ για την ανάπτυξη προσπαθώ να τα βλέπω λίγο συνολικά. Έχουμε το 1,8% από το ΙΟΒΕ, έχεις και το 2,2% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Θέλουμε να πούμε ότι παίζουν λίγο πάλι ανάλογα και με το πώς θα πάει η οικονομία. Ο μέσος όρος δεν είναι αρκετός. Αλλά συμφωνώ ότι αυτά παίζουν και μακάρι πραγματικά να διαψευτούν και οι δύο και να είναι μεγαλύτερος ο ρυθμός ανάπτυξης στο 19. Αν και βλέπουμε μία μείωση των αφήξεων στον τουρισμό που ήταν μέχρι τώρα το 1,5%, να σκεφτείτε, του ρυθμού ανάπτυξης το έδινε ο τουρισμός. Για τη μηχανή της ελληνικής οικονομίας. Στην εκπομπή σας εδώ είχαμε πει ότι δεν πρέπει να στηρίζεται μια οικονομία
οικονομία μόνο στον τουρισμό, γιατί είναι πολύ ευάλωτη, δυστυχώς εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Και να που φαίνεται, ένα γεγονός δυσάρεστο στη Χαλκιδική, βλέπουμε επίσης την Αίγυπτο, την Τουρκία, Κροατία, το Μαυροβούνιο να έτσι παίρνουν ένα μερίδιο του τουρισμού της περιοχής. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε στον πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή μας, αγροδιατροφή. Να μπορούμε και εμείς να εξάγουμε οι εμποροί, που είναι από εκεί κερδίζει ο εμπορός, από την εξαγωγή και όχι από την εισαγωγή. Εμείς βλέπουμε βέβαια ότι αυξάνονται οι εξαγωγές, συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά παράλληλα αυξάνονται και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σταθερό, ίσως και λίγο αυξανόμενο έλλειμμα. Ναι, πράγματι 7,6 δις είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Είχαμε μία δυστυχώς μεταβολή. Ναι, μεν είχαμε ένα 4% αύξηση στις εξαγωγές, όπως είπατε, αλλά είχαμε 6% στις εξαγωγές. Δεν παράγουμε για να εξάγουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Μεταποιημένα προϊόντα, αν θέλετε, πρέπει να εισάγουμε την πρώτη ύλη, να το μεταποιήσουμε και να το εξάγουμε. Πολύ λίγα προϊόντα μας αγροδιατροφικά εξάγονται, και άλλος ένας τομέας που είναι πολύ σημαντικός στην εξαγωγή υπηρεσιών, αν θέλετε, είναι η ναυπηγοεπισκευή. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να δείξουμε αυτή την εξωστρέφεια σύντομα, απλοποιώντας κάποιες διαδικασίες. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Μπορεί να, στα λόγια όλα να ακούγονται, ξέρετε, ευχάριστα, αλλά δεν είναι τίποτα εύκολο. Πρέπει να ξεπεράσουμε παθογένειες πολλών ετών. Εγώ είμαι αισιόδοξος, και αυτό αποτυπώνεται και από την έρευνα που έγινε πρόσφατα, που έδειξε ότι το 88% των μικρομεσαίων επιχειρηματιών είναι αισιόδοξοι για το 19, ενώ πέρσι τέτοια εποχή ήταν το 54% αισιόδοξο. Λοιπόν, όταν 9 στους 10 είναι αισιόδοξοι, διαμορφώνεται ένα κλίμα, αλλά πρέπει να βρούμε και το χρήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή παύση. Να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Κύριε Κορκίδη, λέγαμε πριν για τις αλλαγές που έρχονται στο φορολογικό. Έχουμε αλλαγές όμως και στις 120 δόσεις. Και είναι αλλαγές που φαίνεται ότι έχουν στόχο να δώσουν κίνητρα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν, αλλά και περισσότερα κίνητρα να παραμείνουν μέσα στη ρύθμιση και να μην την χάσουν. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί βλέπαμε ότι πολλοί έμπαιναν και λίγοι έμεναν σε αυτή τη ρύθμιση. Πολύ σημαντικό για μένα είναι η ρύθμιση των οφειλετών κάτω από 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Από τα 4 εκατομμύρια οφειλετών, τα 2.410.000 οφείλουν κάτω από 3.000, και μάλιστα ο μεγαλύτερος όγκος από αυτόν τον αριθμό, δηλαδή από 200 έως 2.400 ευρώ, είναι η πλειοψηφία, είναι πάνω από το 50%. Άρα, αυτή η ρύθμιση των 20 ευρώ ή των 25 ευρώ, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολλούς. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζονται τόσες πολλές προϋποθέσεις και τόσα πολλά εμπόδια για να μπει σε μια ρύθμιση κάποιος. Από τη στιγμή που έχει πρόθεση να πληρώσει αυτά τα οποία οφείλει, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πολύ μικρά ποσά, δηλώνουν φοροαδυναμία. Mm-hmm. Δεν είναι φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βοηθηθούν, θέλουν να αποδείξουν τη συνέπειά τους, θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Ας τους βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν 104 δις είναι. Δηλαδή, αυτά τα οποία οφείλουν οι μικροφυλέτες, θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να γίνει με το θέμα της ρύθμισης των 120 δόσεων. Έτσι είναι. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε και τους θεσμούς να έχουν μια συγκεκριμένη θέση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί θέλουν να καλλιεργήσουν, όπως έχουν δηλώσει σε πολλές περιστάσεις, μια νέα κουλτούρα πληρωμών. Ότι πρέπει να πληρώνεις, αλλιώς να κατάσχεση, και να μάθεις ότι πρέπει να τηρείς τη ρύθμισή σου. Ωραία. Αυτό και εγώ θα συμφωνούσα, εάν θέλετε, η συνέπεια. Ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Σήμερα όμως και τα τελευταία 9-10 χρόνια η συνέπεια είναι η εξαίρεση. Και αυτό λόγω της αδυναμίας την οποία υπάρχει ο άλλος να έχει το εισόδημα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εφόσον λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορούμε να πάμε με το ορθολογικό. Θα πρέπει να πάρουμε μια, αν θέλετε, κομμένη και ραμμένη λύση στα μέτρα μας και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Εάν είχε συμβεί αυτή η ρύθμιση, σας πληροφορώ, από το 2012 που εμείς το είχαμε ζητήσει, δεν θα είχαν διωγγωθεί τα χρέη στα 104 δις στο δημόσιο, 38 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία και 89 δις στα κόκκινα δάνεια. Θα το είχαμε προλάβει σε προγενέστερο στάδιο και θα μπορούσε να ήταν πιο διαχειρίσιμο. Τότε δεν θέλανε να το καταλάβουν, γιατί ακριβώς είχαν αυτή τη νοοτροπία. Ας το καταλάβουν τώρα που πλέον το πράγμα, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Έχει φτάσει στο χτένι. Είδαμε τα χρέη να έχουν φτάσει στα 104 δις από 15 που ήταν προς το δημόσιο. Και είναι φοβερό ότι το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει ξεπεράσει τα 220 δισεκατομμύρια.
Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μπορείς να πληρώσεις, πρέπει και να έχεις. Και βλέπουμε ότι γενικά η αγορά έχει κάνει χαμηλές πτήσεις μέσα στο 2019. Είναι οι εκπτώσεις που είναι τώρα οι θερινές μια ευκαιρία να βάλουν οι έμποροι μερικά λεφτά στα ταμεία τους? Πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσω ότι πραγματικά το εμπόριο κινείται σε χαμηλές πτήσεις. Όπως είπατε πολύ σωστά, το 4,3% που κερδίσαμε το 2018 χάθηκε το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2019. Η περίοδος των εκπτώσεων πλέον έχει φθαρεί, να σας πω. Και κάθε περίοδος των εκπτώσεων, είτε ενδιάμεσες είτε τακτικές. Τι ιδιαίτερο όμως έχουν τώρα οι θερινές εκπτώσεις? Έχουμε τη λεγόμενη εισαγόμενη κατανάλωση. Δηλαδή, τους τουρίστες που έρχονται και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες αγορές και έτσι να τονώσουν και τα ταμεία των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι στα τέλη του 9-10 ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων ήταν περίπου στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει πέσει στα 6 δις. Καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό πτώσης παραμένει, μάλλον η ψαλίδα είναι αρκετά μεγάλη. Στόχος μας είναι να επανέλθουμε στα 7 δις. Αυτό προσπαθούσαμε το 18, το 19. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Αλλά και στα ίδια επίπεδα να παραμείνουμε μετά περσινά, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι όμως πολλές προσπάθειες. Ας πούμε, αύριο είναι Κυριακή, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Ναι. Έτσι. Οι Κυριακές βοηθάνε? Μέχρι τώρα όχι. Μέχρι και ιδιαίτερα του καλοκαιριού, είδατε κι εσείς πολύ καλά ότι εδώ δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θα πάνε να ψωνίσουν. Προτιμούν τις παραλίες. Σαφέστατα όμως υπάρχουν, αν θέλετε, έτσι, περιοχές τουριστικές που βοηθάει. Εγώ θα επανέλθω σε κάτι το οποίο είχα πει, είναι ότι καλό είναι να έχουμε ένα παραγωγικό ωράριο. Και όχι ένα ωράριο επειδή είναι copyright από κάποια άλλη, από κάποιες άλλες χώρες. Ξέρετε ότι και στα νησιά ακόμα δεν θα πάει κανείς ντάλα μεσημέρι με τον ήλιο να κάνει κάποια αγορά. Θα βγει στο κέντρο του νησιού, της περιοχής, το απόγευμα προς το βραδάκι. Καλό είναι λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε παραγωγικά. Όλοι μας θέλουμε να δουλέψουν τα καταστήματα και ειδικά σε μια περίοδο, όπως σας είπα, και τουριστική που έτσι έχουμε τις ελπίδες μας. Είπατε ότι κάπως έχουν φθαρεί οι εκπτώσεις. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω, φταίει γι' αυτό μήπως ότι έχουμε περισσότερες και καινούργιες περιόδους εκπτώσεων ή ξενόφερτα πράγματα όπως την Black Friday, τα οποία έρχονται και δημιουργούν άλλες προσδοκίες στους καταναλωτές? Κοιτάξτε, ορισμένα από αυτά έχουν αποδώσει, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όταν φτάνουμε να έχουμε 220 μέρες το χρόνο προσφορές και εκπτώσεις στις 365 συνολικά, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συγκινεί τον καταναλωτή. Ναι. Στις δε περισσότερες επιχειρήσεις ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργεί πολύ η διαφήμιση στο θέμα των προσφορών, των μεθόδων marketing και των προωθητικών ενεργειών. Οπότε ο καταναλωτής πιστεύει και να σας πω, για μένα καλά κάνει, ότι οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου μπορεί να μπει σε ένα μαγαζί και να ζητήσει έκπτωση και θα την πάρει. Λοιπόν, ως εκ τούτου, εμείς από μόνοι μας, αν θέλετε, με την πίεση να διευρύνουμε αυτή την περίοδο την εκπτωτική και προωθώντας το έτσι επικοινωνιακά, εμείς ήδη το ξεχυλώσαμε, με αποτέλεσμα πλέον να μην συγκινεί το καταναλωτής και καταναλωτές είμαστε όλοι, συμπεριλαμβανομένων και ημών. Λοιπόν, ωραία, αυτά για τις εκπτώσεις. Να πάμε λίγο τώρα στον Πειραιά. Ναι. Ο Πειραιάς, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, αν το λέω σωστά. Πολύ σωστά. Και έχει, οπότε έχουμε ακούσει και εντός συνόρων αλλά και από εκτός συνόρων, τις προοπτικές να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Λοιπόν, όπως το περιγράφεται, είναι εντυπωσιακή πορεία του Πειραιά, του λιμανιού. Οι δραστηριότητες του τα τελευταία χρόνια είναι θεαματικές, συζητιούνται σε πάρα πολλά πάνελ, αν θέλετε, και ημερίδες και συνέδρια ναυτιλιακά. Είμαστε το ταχύτερα αναπτυσσόμενο λιμάνι στον κόσμο. Ξεκινήσαμε από την 26η θέση και φτάσαμε να είμαστε το 5ο μεγαλύτερο λιμάνι στη Μεσόγειο. Πολύ σύντομα θα είμαστε, στην Ευρώπη. Πολύ σύντομα θα είμαστε το 4ο λιμάνι, μετά από Ανβέρσα, Αμβούργο και Ρότερνταμ. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος. Ναι. Σε λίγο καιρό θα είμαστε το πρώτο στη Μεσόγειο. Θέλουμε κάτι λίγο να περάσουμε τη Βαλένθια σε containers και σε εμπορευματοκιβώτια. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι πρέπει να γίνει? Να ακολουθήσουμε αυτή την ανάπτυξη του λιμανιού και η επιχειρηματικότητα
της ευρύτερης περιοχής. Και εγώ δεν λέω μόνο του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής που υπάρχουν πολλές ναυτιλιακές δραστηριότητες. Αλλά και η ανάπτυξη του Πειραιά δεν βοηθάει μόνο τον Πειραιά. Όχι, βέβαια, όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η ναυπηγοεπισκευή μόνο έφερνε 18 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα, στο ΑΕΠ της χώρας. Σαν συνάλλαγμα τότε, επειδή είναι σε δολάρια οι πληρωμές στην ναυτιλία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο περιθώριο έχουμε να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι του λιμανιού τα logistics. Το Θριάσιο, η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος είναι οι περιοχές που μπορούν πραγματικά να αναπτυχθούν και να γίνουν logistics centers για όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ενισχύοντας την οικονομία και παράλληλα μειώνοντας την ανεργία. Βεβαίως και δημιουργούν και μία αλυσίδα επιχειρήσεων, είτε λέγεται μεταποίηση, είτε λέγεται συσκευασία, είτε λέγεται μεταφορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πηγές θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο το έχουμε και βεβαίως αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας μας. Δηλαδή δεν φτάνει να έχεις ένα λιμάνι, πρέπει να αναπτύξεις όλες σου τις υποδομές προς την ενδοχώρα που είναι η κεντρική και η βόρειος Ευρώπη. Να, και βεβαίως τα Βαλκάνια. Και ένα ρόλο θα παίξει και η Θεσσαλονίκη. Δημιουργείς και θέσεις εργασίας και κρατάς το υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και αναστέλλεις σε ένα μεγάλο βαθμό και το brain drain. Πάρα πολύ σωστά. Και να σας πω και ένας άλλος κλάδος που αυτή τη στιγμή πραγματικά κάνει θαύματα στη χώρα μας είναι τα μικρά ναυπηγεία, τα οποία χτίζουν πλοία μέχρι 100 μέτρα, 120, νέας πράσινης τεχνολογίας. Και έχουν στρέψει το ενδιαφέρον όλων. Το Σεπτέμβριο έχουμε ένα συνέδριο με 100 γερμανικές επιχειρήσεις που θα έρθουν στον Πειραιά ακριβώς για να δουν την τεχνολογία που εμείς έχουμε δημιουργήσει και να μπορέσουν να υπάρξουν συνεργασίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σημαντικό. Θα βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το όνειρο που έχουμε να γίνει ο Πειραιάς ένα ναυτιλιακό κέντρο με όλη τη σημασία της λέξης. Κάτι το οποίο όλοι ευχόμαστε. Κύριε Κορκίδη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.